Πάμε χαρά σε σένα. Έχουμε την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων να βγάζει μία ανακοίνωση σχετικά με τη δολοφονία στα Τέμπη. Σε ακούμε. Ναι, πράγματι, η Ένωση Δικαστών και δεν έχουμε μόνο την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Έχουμε και τους εμπειρογνώμονες που έχουν στείλει επιστολή στον Πρωθυπουργό. Και αν θέλεις, Φίλιππε, να πω δύο λόγια. Βεβαίως. Γιατί είναι σημαντική η επιστολή αυτή. Οι εμπειρογνώμονες λοιπόν του Συλλόγου και τα Τέμπη έστειλαν μία επιστολή υποστηρίζοντας ότι έχουν βρεθεί τα αίτια. Άλλο θέμα λέμε. Σε ακούμε. Ότι υποστηρίζουν ότι έχουν βρεθεί τα αίτια και οι μηχανισμοί που προκάλεσαν την τραγωδία. Αυτή η επιστολή έρχεται ως απάντηση στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από το βήμα της Βουλής κατά τη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Μεταξύ άλλων λοιπόν υποστηρίζουν ότι οι ομάδες που συνθέτουν το Σύλλογο για τα Τέμπη έχουν βρει τα αίτια, έχουν βρει τους μηχανισμούς που δημιούργησαν τις αιτίες θανάτου, έχουν βρει τις αποδείξεις και τώρα ερευνούν όλα τα μικρά τελευταία πλοκάμια της υπηρεσιακής ανεπάρκειας. Και λένε χαρακτηριστικά, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε στον κύριο Μητσοτάκη, ναι, πως δεν είναι πρέπον για τον ηγέτη ενός δημοκρατικού και ένομου κράτους της Ευρώπης μέσα στο κοινοβούλιο να προσβάλλει τους εμπειρογνώμονες που οι γονείς και συγγενείς των θυμάτων ανέθεσαν το έργο να βρουν απαντήσεις. Σε κάποιο άλλο σημείο λένε η έρευνα, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι δυναμική, εξελίσσεται καθημερινά, μεγαλώνει μαζεύοντας αδιάσυστα στοιχεία. Η τεχνολογία που έχει συσσωρευτεί πίσω από εθελοντές εμπειρογνώμονες στην Ελλάδα είναι η αιχμή του δόρατος παγκοσμίως. Θα θέλαμε λοιπόν να κάνετε αυτό που συμβουλεύετε. Να περιμένετε να βγάλει το πόρισμα η δικαιοσύνη, οι πραγματογνώμονες διορισμένοι και η επιπληρωμή, αλλά και οι πραγματογνώμονες που δουλεύουν αφιλοκερδώς. Έρχεται λοιπόν η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και βγάζει και εκείνη μία ανακοίνωση σχετικά με την εισαγγελική έρευνα, όπου σε αυτή την ανακοίνωση των 5 σημείων επισημαίνει ότι διαμηνύει προς κάθε κατεύθυνση πως η ελληνική δικαιοσύνη μένει έξω από το πολιτικό παιχνίδι και ότι οι Έλληνες δικαστές και εισαγγελείς ασκούν ευσυνείδητα τα καθήκοντά τους. Μάλιστα. Μένουμε εδώ.